Εργάζονται στα σχολεία και στα νηπιαγωγεία με σύμβαση μίσθου έργου, παραμένουν απλήρωτες από τον Ιούνιο. Στα πλαίσια του πνεύματος των ημερών των εορτών των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς και κατανοώντας τη ισχυρή θέση που βρίσκονται, θα παρακαλούσαμε τους διευθυντές και προϊσταμένους των σχολικών μονάδων να συνδράμουν, ζητώντας από τους μαθητές την οικονομική ενίσχυση των καθαριστριών. Δεν είναι υποχρεωτική για τους μαθητές και τους γονείς η ενίσχυση αυτή και το ποσό δεν προκαθορίζεται, αλλά αφήνεται στη διάθεση και τις δυνατότητές τους. Ο πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής, Καρπούνης, στο τέλος. Ορίστε. Δεν είναι από ένα, ούτε από ένα σχολείο. Έτσι, είναι από το 6ο δημοτικό, από το 4ο δημοτικό, είναι από πολλά σχολεία. Εσύ τη διάθεσή σας. Δεν το έχετε στείλει. Εδώ έχει χαμό στα σχολεία τώρα πλάκα. Όχι, δεν το έχω. Κύριε Κοσουπονά, θα πάρετε την απάντηση από μένα. Εγώ θα ζητήσω να βρω αυτό το μεταφερό τρόπο κάτσε. Γιατί εγώ έχω εκφράσει ακριβώ τα αντίθετα. Ρωτήστε του διευθυντέ. Έχω εκφράσει ακριβώ τα αντίθετα με συγχωρείτε στον καλό και θα απαντήσω συνολικά. Και κυρία Κοσουπονά, δεν θέλω να απαντήσετε. Θέλω να μου δώσετε το δικό σα έγγραφο και το ραντεβού που είχαμε σήμερα το πρωί με τι καθαρίστριε στο Δημαρχείο. Σε τελείως διαφορετική κατεύθυνση από αυτά που λέτε. Κάτι τύπο στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Λοιπόν. Η ΦΕΡ είναι ενήμερη η Δημοτική Αρχή για αυτό που κυκλοφόρησε. Και πραγματικά, επειδή το ίδιο πρόβλημα συμβαίνει και με την δευτεροβάθμια και επειδή οι καθαρίστριες της, ο Σύλλογος των Καθαριστριών σήμερα το πρωί ήταν στο γραφείο μου ακριβώς με αυτό το αίτημα τι θα κάνουμε γιατί είναι από τον Σεπτέμβριο απλήρωτες. Και ξέρετε καλά ότι δεν πληρώνεται άμεσα από εμάς, είναι στην ενιαία αρχή και πληρώνεται γιατί έχουν προσκληθεί μέσω του ΕΝΕΔΙΒΗ. Κατά συνέπεια, αυτό που κάνουμε εμείς και αυτό που κάνει και η αρμόδια κυρία Κοσκοβόλη ως πρόεδρος της Δευτεροβάθμιας είναι να πιέσουμε, ήδη έχει πάει και στο Υπουργείο, δυστυχώς τα πρώτα χρήματα θα τα πάρουν στις 10 του Γενάρη. Και κλείνω το μικρό. Ακριβώς βλέποντας το πρόβλημα, μιλήσαμε με την κυρία Κοσκοβόλη να καταφέρουμε μέσα από τον προϋπολογισμό που έχει η Σχολική Επιτροπή να πληρώσουμε τους εργαζόμενους. Με τη λογική ότι αυτά τα χρήματα θα έρθουν και θα τα αποκαταστήσουμε στο ταμείο. Και στην Επιτροπή υπήρξαν τρεις σοβαρές αντιδράσεις, όχι από την παράδειξη. Όχι από τη Δημοτική Αρχή. Εκτό εκτού δεν προχωρήσαμε σε αυτό. Θα δείτε και ένα άλλο θέμα στην ημερήσια διάθεση σήμερα και την που έχει αυτή τη σκοπιμότητα. Και θα έρθει αυτή η στιγμή. Όσο για αυτό που λέτε. Όσο για αυτό που είπατε. Εγώ ήμουν απόλυτη, κάθετη, απέναντι σε κάθε διευθυντή όταν τους κάλεσα εδώ, πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια. Τους είπα, κύριοι, εξαντλήστε πρώτα τη δυνατότητα χρηματοδότησης από το Δήμο. Δεν είναι υποχρέωση των γονιών να φέρουν τα χαρτιά υγείας και τα καθαριστικά και τα Α4 στα σχολεία. Δεν πρέπει να τα ζητάτε αυτά από τους συλλόγους γονέων και δεμών. Αυτό έγινε εδώ, σε ανοιχτή σύσκεψη, πιστεύω ότι ήταν και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης εκείνη τη μέρα. Άρα λοιπόν, πρώτα εξαντλήστε αν έχουμε εμείς ως Δήμος, γιατί εμείς μπορεί να πάρουμε και άλλες αποφάσεις. Να χρηματοδοτήσουμε ακόμα και παράτυπα. Δεν είναι δυνατόν όμως να ζητούν από τους γονείς αυτή την εποχή, τις μέρες που περνάμε, με αυτή την κρίση, να ζητούν τέτοιου τύπου βοήθεια. Και κύριε Κοσκόνη, επιτρέψτε μου να σας πω, γιατί σε πολλές περιπτώσεις έχω και εγώ φίλους που έχουν παιδιά και είναι γονείς σε σχολικές επιτροπές, σε σχολικούς συλλόγους. Συλλόγους γονέων και δαιμόνων, γίνονται διάφορα. Μη σας πω κιόλας και το άκρο να ότον ότι μπορεί αυτά που εμφανίζονται κάποια στιγμή ως δαπάνη εδώ σε εμάς, να πληρώνονται και από τους συλλόγους γονέων και δαιμόνων. Γι' αυτό είπα και θα το κάνουμε. Τους απολογισμούς των σχολικών επιτροπών και των σχολείων του καθενός
του καθένα σχολείου ξεχωριστά. Θα τα κοινοποιούμε και στο Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του αντίστοιχου σχολείου. Είναι μια εξασφάλιση ότι δεν θα υπάρχουν προχρεώσεις. Τίποτα περαιτέρω, δεν λέω τίποτα. Για το συγκεκριμένο, αυτά τα σύγγραφα δεν είναι έγγραφο το οποίο έχει προχωρήσει από τον κύριο. Γιατί η πρόεδρος και αντιπρόεδρος είναι ο κύριος Κυπρέος, αντιπρόεδρος και πρόεδρος ο κύριος Καρβούνης. Ποτέ δεν έχει γίνει τέτοια συζήτηση. Αντίθετα. Τώρα, πώς αυτό κυκλοφόρησε με την υπογραφή, με το όνομα, όχι με την υπογραφή, του κύριου Καρβούνη, εδώ είναι να το διευκρινίσουμε αφού μας λέτε κιόλας σε ποια σχολεία. Πάντως είναι έξω από το δικό μας πνεύμα να υπάρχει μια τέτοια διαχείριση της κρίσης ή των προβλημάτων. Το νερό δεν το κόβω. Δεν θα δώσω το λόγο γιατί είμαι ενημερωμένη. Δεν θα χρειαστεί να δώσω και στον διευθυντή μας και στον πρόεδρο, τον κύριο Καρβούνη.